Να πάμε σε μια από τις πιο ωραίες πόλεις της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, και να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, βουλευτή της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Ψαλιδόπουλε, στους συνεργάτες σας, στους φίλους ακροατές. Καλή μεγάλη εβδομάδα και πρώτο Θεός, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι μας. Να έχουμε όλοι. Κύριε Καράογλου, παραδέχομαι ότι ίσως δεν μπορούμε να πούμε στους ακροατές όλα όσα λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλούσαμε για τις αρετές της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης την οποία όλοι οι Έλληνες αγαπούν ιδιαίτερα και ελπίζω ότι όλοι έχουν μαζί της συνδέσει κάποιες αναμνήσεις. Καταρχήν, κύριε Ψαλιδόπουλε, να πω ότι δεν λέγαμε κάτι το κατάλληλο. Αλλά όχι, όχι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πούμε. Έτσι, λέγαμε ότι η Θεσσαλονίκη, όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς, η Νοτιολαδίτης, είναι μια ερωτική πόλη. Ναι, είναι δεν, μια ερωτική δεν πόλη. Δεν είναι κακό, ναι. Αυτό, δεν είναι κακό αυτό. Άλλωστε, να πω και κάτι. Έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα, έτσι έχει περισσότερο από 100.000 φοιτητές, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν νέα παιδιά, να υπάρχουν ερωτευμένοι, ερωτεύσιμοι, τέλος πάντων είναι κάτι λογικό αυτό, δεν είναι κακό. Όπως επίσης λέγαμε ότι είμαστε μια πόλη που μας λέτε επίσης είναι ότι οι Ολλανδίτες, ειδικότερα οι Αθηναίοι, ότι κινούμαστε πιο χαλαρά και αυτό είναι θετικό, δεν είναι κακό. Το ότι δηλαδή το μεσημέρι κλείνουν τα μαγαζιά και πάει ο άλλος για την μεσημβρινή σιέστα και ξανανοίγει μετά το απόγευμα, είναι καλό. Το ότι έχουμε πολλά καφέ και μπαράκια και τέλος πάντων και πίνουμε φραπέ και αυτό είναι θεμητό, δεν είναι κακό. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο... Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι κακά. Αντιθέτως... Της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Είναι μια από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη στη γαστρονομία. Αυτό είναι κάτι αυτό είναι απολύτως αληθές. Εγώ πρέπει να σας πω, μπορώ να το πω και δημόσια, ότι υπηρέτησα στην Μακεδονία στο στρατό και είχα και συγγενείς στη Θεσσαλονίκη. Η φιλοξενία των Μακεδόνων και των Θεσσαλονικαίων είναι απαράμιλη. Δηλαδή, είμαστε φιλότιμοι. Δεν μπορώ να το, δεν πρέπει να το αρνηθούμε και αυτό. Να το συγκρίνω με καμία άλλη περιοχή. Όπως επίσης να πω ότι σε σχέση με την κουζίνα, θεωρώ ότι αυτό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των κατοίκων της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης είναι προσφυγικής καταγωγής. Ναι, βέβαια. Ναι. Και είναι γνωστό ότι και η Σμύρνη και οι Σμυρνίες αλλά και η Κωνσταντινούπολη με τους Κωνσταντινούπολες φημίζονται για την κουζίνα. Έτσι, έτσι. Είναι αληθεία αυτά όλα που περιγράφετε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πακέτο ωραίο, άρα λοιπόν πρόσκληση, αν και τώρα νομίζω ότι πρέπει να είναι sold out γενικότερα. Όποιος δεν έχει κλείσει τριήμερο, τετραήμερο για ενόψη του Πάσχα, είναι καλοδεχόμενος στην πόλη μας. Μπορεί να γίνει και μετά το Πάσχα. Εγώ σας εξομολογούμε ότι είχα και γιαγιά Σμυρνιά και. Τα ξέρω αυτά. Κύριε Καράογλου, θα ήθελα πολύ, με προκαλείτε κιόλας, να κάνουμε μια φορά μια διαφορετική συζήτηση, αντί να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να συζητήσουμε τις παραδόσεις και την κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, αλλά εσείς είστε πιο έτοιμος γι' αυτό, είστε βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Εγώ πρέπει να ετοιμαστώ γι' αυτό, δεν είμαι έτοιμος πάντα. Όποτε θέλετε και με μεγάλη χαρά και θεωρώ ότι θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, οι πολιτικές απόψεις, καθημερινά κάνετε εκπομπές, καθημερινά βγάζετε και κάποιους καλεσμένους, είναι από όλους. Α, όχι, πρέπει να σας πω πάντως, τώρα το λέω έτσι κατά παρέκκληση, αλλά πρέπει να σας πω ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επισκέψεις που είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη ήταν... Πρέπει να σας πληροφορήσω, πάρα πολύ οργανωμένοι. Δηλαδή είχαμε πάει μαζί με έναν πολύ στενό φίλο, το γιο του Νίκου Εγγονόπουλου, τον Πάνο Εγγονόπουλου, και περιηγηθήκαμε τη Θεσσαλονίκη με την βοήθεια φιλολόγων και ιστορικών της τέχνης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κάτι παραπάνω μάθαμε. Δεν πήγαμε απλώς σε ένα ουζερί. Ωραία. Είδαμε και μερικά πράγματα παραπάνω. Πάντως με χαρά εγώ λέω ότι όποτε θέλετε αν μπορείτε... και άλλα θέματα εκτός από πολιτικές που θεωρώ ότι επίσης έχουν ενδιαφέρον και όχι μόνο για την πόλη μας αλλά γενικότερα και για τη Μακεδονία και τη Θράκη που έχω υπηρετήσει και 7,5 χρόνια ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Ναι, είναι αληθές, οπότε αυτό το ξέρω. Έχω μια καλή έτσι, εικόνα από όλη την Μακεδονία και τη Θράκη. Επειδή όμως ο Κωνσταντίνος Καραβελής είχε διατυπώσει μια φράση πολύ σπουδαία κατά τη γνώμη μου, ότι η πολιτική είναι η υψηλότερη έκφραση της ζωής,
Θα μου επιτρέψετε να γυρίσουμε να πάμε στην πολιτική. Στην πολιτική με την έννοια που την περιέγραφε ο ιδρυτής του κόμματός σας, όχι με την πεζότητα που την αντιμετωπίζουμε τώρα. Κύριε Καράγλου, εσείς είστε νέος άνθρωπος, βουλευτής και πρώην υπουργός σε μια... στην ακμή της πολιτικής σας δραστηριότητας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας απευθύνω το εξής ερώτημα πέραν των τρεχουσών αντιπαραθέσεων. Τα δύο μεγάλα κόμματα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μια φάση συνεδρίων. Να. Και η Νέα Δημοκρατία οργανώνει το 14ο συνεδριό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε χθες το τρίτο συνεδριό του. Τι σημαίνει αυτό για την πολιτική ζωή? Ανασχηματίζονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας? Επιθυμούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι κάνουν? Και θα απαντήσω, κύριε Ψαλιδόπουλε, αλλά απλώς να θυμίσω ότι επίσης και το τρίτο μεγάλο κόμμα. Ναι, και το Κοινάλ, έχετε δίκιο. Ναι, βέβαια. 13, 14, 15, ναι, 9 εβδομάδες μετά από το δικό μας συνέδριο, και αυτό το συνέδριό του. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ είμαι της άποψης ότι όταν γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό είναι προς όφελος της δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στα κόμματα αυτά, τουλάχιστον τα τρία πρώτα, γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες. Και μάλιστα δημοκρατικές διαδικασίες που συμμετέχουν αρκετές χιλιάδες και συνέδρων, αλλά και στις διαδικασίες της ψηφοφορίας. Είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα, ο λόγος, ο αντίλογος είναι θεμητός. Πάντοτε πρέπει να γίνεται όμως μέσα σε πλαίσια πολιτικού πολιτισμού. Δυστυχώς στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που τέλειωσε χθες το βράδυ είδαμε στιγμές έντασης και μάλιστα και απρέπειες, και προς τιμή της Προέδρου του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Γεωργοβασίλη, απέβαλε και σύνεδρο, γιατί μόνο που δεν χειροδίκησε σε βάρος ανθρώπου που έχει μια διαφορετική άποψη. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Διαφορετικές απόψεις είναι θεμητό να υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να γίνονται. Από εκεί πέρα είναι λογικό, μια που είμαστε ένα χρόνο περίπου πριν τις εκλογές, να υπάρχουν ανησυχίες στα κόμματα. Είναι λογικό να υπάρχουν ζητήματα που θέλουν να συζητηθούν. Είναι λογικό να μπαίνει στην ατζέντα και το ζήτημα του επόμενου προγραμματικού λόγου. Πηγαίνοντας εκλογές, θα πρέπει να έχουμε ετοιμάσει και το πρόγραμμά μας, το κάθε κόμμα δηλαδή, για να πει συγκεκριμένα πράγματα στον ελληνικό λαό. Είναι χαρά της δημοκρατίας. Νομίζω ότι εγώ στέκομαι πολύ θετικά απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες. Ποιο είναι το μήνυμα του 14ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας? Τι θέλει να μας πει το κυβερνών κόμμα με αυτό? Εμείς στο συνέδριό μας θα συζητήσουμε βεβαίως για όλα τα θέματα. Είναι τρεις μέρες η διαδικασία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα κυβερνητικής μας δράσης, του μέχρι τώρα κυβερνητικού μας έργου, αλλά παράλληλα να συζητήσουμε και για τον προγραμματικό μας λόγο. Και βεβαίως να συζητήσουμε και τα οργανωτικά μας που συζητώνται πάντοτε σε κάθε συνέδριο. Κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, κάποιες διορθώσεις, είναι ζητήματα τα οποία πάντοτε μπαίνουν σε κάθε συνέδριο όλων των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει μια βαθιά παράδοση έτσι, μιας ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας. Χαίρομαι που είμαι γέννημα θρέμα της παράταξης αυτής και που από το επίπεδο της νεολαίας της ΟΝΕΔ μέχρι και τώρα στο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, έχουμε κατακτήσει, τα όργανά μας όλα είναι αιρετά. Είναι πολύ σημαντικό. Το συνέδριό μας γίνεται τακτικά πλην των δύο τελευταίων ετών που λόγω κορονοϊού δυστυχώς πηγαίναμε από αναβολή σε αναβολή. Αυτό είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι θα προκύψουν θετικά συμπεράσματα και βεβαίως όταν συνδιαλέγεσαι με την οργανωμένη βάση του κόμματος, με αυτούς που εκλέγονται μέσα από διαδικασίες σύνεδροι, είναι λογικό και αυτονόητο ότι πάντοτε κάτι κερδίζεις. Ακούς την πρόταση της κοινωνίας, της πρωτογενούς κοινωνίας, την καταγράφεις, την ενστερνίζεις όπου πρέπει και βεβαίως γίνονται και διορθωτικές κινήσεις όπου πρέπει να γίνουν. Κύριε Καράγλου, ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ένα κόμμα το οποίο έχει και εξαιρετικά μεγάλη παράδοση, δηλαδή αν μου επιτρέπετε να κάνω, να ανακαλέσω στη μνήμη και την εμπειρία όλων μας, το αρχαιότερο κόμμα εν λειτουργία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πώς ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία
επηρεάζεται, πώς αφομοιώνει μεγάλες μεταβολές οι οποίες σημειώνονται στον κόσμο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχουμε ένα πόλεμο στην Ευρώπη, πώς όλα αυτά επηρεάζουν ένα μεγάλο κόμμα και ένα κόμμα το οποίο δεν είναι απλώς μια μεγάλη πολιτική δύναμη, αλλά είναι στοιχείο της λειτουργίας του πολιτεύματος, είναι στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Σωστά είπατε, κύριε Ψαριδόπουλε, έτσι είναι. Ιστορικά πράγματι το παλαιότερο κόμμα, το ιστορικότερο κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μπορεί να έχω τεράστιες διαφορές. Άλλο αυτό, ναι, εντάξει, ναι, αυτό όμως είναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες. Έχει 48 χρόνια ιστορία, ιδρύθηκε 4 Οκτωβρίου του 1974 και είναι λογικό και αυτονόητο ότι... Στο συνέδριο της Χαλκιδικής. Εγώ το θυμάμαι όταν το δίναμε εξετάσεις στην Πάντιο. Ωραία, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι ένα κόμμα 48 χρόνια μετά δεν είχαμε συνηθίσει γενικότερα στην Ελλάδα να έχουμε κόμματα... με βάθος, με ιστορία, με αρχές, αληθές, τα οποία δεν θα είναι προσωπικά. Μέχρι τότε τα κόμματα ήταν προσωπικά. Ο εκάστοτε αρχηγός, ας πούμε, ο εκάστοτε πολιτικό πρόσωπο, έτσι, ήδελε το κόμμα. Και πριν και μετά τον πόλεμο, έτσι ακριβώς, ήταν. Ναι, μετά την απόστρηση, μετά τον θάνατο του ιδρυτού, άλλαζε και το κόμμα, γινόταν άλλο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό το ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κατακτήσει τα αυτονόητα. Είμαστε ένα κόμμα λοιπόν με 48 χρόνια ιστορία. Και αν μου επιτρέπετε, το επιτύχατε αυτό και μετά από την αποχώρηση μιας εξαιρετικά μεγάλης προσωπικότητας. Είχαμε τις διασπάσεις μας, δεν το κρύβω. Όχι, αυτό... διασπάσεις μπορεί να είχατε, αλλά πάντως δεν ήταν ουσιώδης, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Επιτύχατε την συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας και μετά και χωρίς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ακριβώς. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο. Αυτό ήταν και η αγωνία του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος θέλησε να κάνει ένα κόμμα αρχών, ένα κόμμα το οποίο θα έχει όχι μόνο παρόν, αλλά θα έχει και μέλλον. Και αυτό το πέτυχε, γιατί στο διάβα των 48 αυτών ετών εκλέξαμε πλην του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν ιδρυτής, ο οποίος δεν είχε εκλεγεί, απλώς επιβιώθηκε μετά από το ιδρυτικό συνέδριο η εκλογή του, αλλά εκλέξαμε συνέχεια 8 άλλους προέδρους. 8 προέδρους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε και κάποιες μικροδιασπάσεις, οι οποίες όμως δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα. Αυτά, και στο τέλος μαζεύτηκαν όλοι. Έτσι. Είχαμε τη Διανά του κυρίου Στεφανόπουλου, είχαμε την πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά. Έτσι. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να είχαμε κάτι σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν σχήματα τα οποία κρατήσαν μία-δύο εκλογές και μετά ξαναγυρίσαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, εγκαταλείψαν την πολιτική, τέλος πάντων αποσυρθήκαν. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε πετύχει να έχουμε συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες οι οποίες τηρούνται. Οι αρχές μας είναι δεδομένες και τις ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, γιατί τις έχουμε πει επανειλημμένως. Είμαστε το κόμμα το οποίο πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, το οποίο προτάσει πάνω απ' όλα την ιδέα του έθνους, το οποίο πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και το οποίο αγωνίζεται μέσα από το Σύνταγμα, το Δημοκρατικό Σύνταγμα, το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι και αυτό έργο του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1975, με τις μεταβολές βεβαίως που έχουν γίνει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο βασικός κορμός του είναι το Σύνταγμα του 1975 και σε αυτό έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι πορευόμαστε στο μέλλον χωρίς να μείνουμε αυτό... κολλημένοι στο παρελθόν. Βέβαια, κύριε Καράβλου, εσείς είστε νέος άνθρωπος. Δεν είστε νέος πολιτικός, είστε νέος άνθρωπος. Αλλά το Σύνταγμα του 1975 είναι ένα σύνταγμα το οποίο ερείδεται πολύ πιο πριν. Ερείδεται στο Σύνταγμα του 1952 κατ' ουσίαν. Με μεταβολές προφανώς, ναι, ναι. Ασφαλώς. Δεν είναι... έχει και αυτό τις δικές του αγγυλώσεις, επί των οποίων το πολιτικό σύστημα προσεπάθησε προφανώς να επιφέρει μεταβολές τα επόμενα χρόνια. Θα λέγατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αρχηγικό κόμμα? Το κόμμα... Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικός κακό, αλλά... Το κόμμα είναι... Αν μου επιτρέπετε, κρατώ μια παρατήρηση του Κωνσταντίνου Τσάτσου στα απομνημονεύματά του, που φέρεται να έλεγε προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι εν όψη των υποχρεώσεων της διακυβέρνησης χώρας η ηγεσία αυτή υπό τον Καραμαλή
αντιλαμβάνεστε ποια είναι αυτή, είναι Τσάτσος, Παπαλιγούρας κλπ. Μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής. Είχαν κάπως εγκαταλείψει το κόμμα, δεν είχαν ασχοληθεί πολύ με το κόμμα και ο Τσάτσος ανησυχούσε γι' αυτό, αυτό κατέγραφε. Τελικά είναι έτσι, είναι ένα αρχηγικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω, γιατί να σας πω γιατί. Γιατί όπως είπα και πιο πριν, έχουμε εκλέξει με δημοκρατικό τρόπο μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή, όταν το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήγαινε για την προεδρία της Δημοκρατίας, μέσα από τον τρόπο που προβλεπόταν τότε από το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, εξελέγησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας ο Γιώργος Ράλης. Ναι, μετά άλλαξε η διαδικασία και προβλεπόταν η εκλογική διαδικασία αυτή να γίνεται μέσα από το συνέδριο. Το 1997 λοιπόν στο συνέδριο της, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εξελέγει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με μια τετραπλή, θυμίζω, υποψηφιότητα. Τότε είχαμε υποψήφιο τον Γιώργο του Σουβλιά, είχαμε τον αείμνηστο τον Μιλτιάδη Εύερτ και είχαμε βεβαίως και τον Βίρονα τον Πολύδωρα. Στη συνέχεια άλλαξε και πάλι αυτή η διαδικασία και πήγαμε σε εκλογή Προέδρου από τη Λαϊκή Βάση. Το 2009 λοιπόν είχαμε την εκλογή του Αντώνη του Σαμαρά μέσα από 500 περίπου χιλιάδες ψηφοφόρους. Όπως έγινε το ίδιο και με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό δεν δείχνει ότι είναι ένα αρχηγικό κόμμα, είναι ένα κόμμα αρχών. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκλέγει πρόεδρο. Ο πρόεδρος και μάλιστα μετά τις αλλαγές του 10ου συνεδρίου, που ήταν ιστορικό συνέδριο, και αυτό το πιστώνεται εξ ολοκλήρου ο σημερινός μας πρόεδρος και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 10ου συνέδριο λοιπόν, το οποίο έγινε το καλοκαίρι του 2016 μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτον μπήκε θητεία στον πρόεδρο. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται έως αν είναι πρωθυπουργός, όσο είναι πρωθυπουργός, όσο διαρκεί η θητεία του, αλλά αν χάσει τις εκλογές, όποιες εκλογές χάσει, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να προκηρύξει την εκλογή νέο πρόεδρο στο κόμμα. Αυτό δεν προσανατολίζει το κόμμα στην έννοια της διακυβέρνησης? Δηλαδή, πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυβερνά. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο ποτέ δεν έχουμε κρύψει ότι δεν έχουμε γίνει για να ομφαλοσκοπούμε και να λέμε πόσο καλά. Ήταν μια ωραία φράση και του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε γίνει για να υπηρετήσουμε την πατρίδα και να υπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό. Θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε ένα κόμμα πάντοτε εν δυνάμει εξουσίας, είτε είμαστε κυβέρνηση, είτε είμαστε αντιπολίτευση, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ιστορικά έχουμε κυβερνήσει πολλά χρόνια τον τόπο αυτό και θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να κινούμαστε. Έτσι πρέπει να κινούμαστε. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, ένα λαϊκό κόμμα που έχει βαθιές ρίζες. Ακόμη και το Πασόκ, που επίσης έχει βαθιές ρίζες και είναι ένα ιστορικό κόμμα, είδατε ότι έπεσε στα τάρταρα μέχρι πριν από λίγο. Η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε μία ψήφο αγανάκτηση το Μάιο του 2012 που είχε πάρει το 19%, 18,9% για την ακρίβεια, από εκεί πέρα τα ποσοστά της είναι 30% εντάξει, και πάνω. Προφανώς ένα μεγάλο κόμμα. Που σημαίνει ότι έχουμε βαθιές ρίζες στον ελληνικό λαό και είμαστε ένα γνήσια λαϊκό κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε, δουλεύουμε, έχουμε μπροστά μας προκλήσεις οι οποίες είναι σε σχέση με τα προβλήματα, τα υπαρκτά, αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός, που έχουν επιδεινωθεί και εξαιτίας του πολέμου και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τις δημοκρατικές διαδικασίες του συνεδρίου μας 6, 7, 8 Μαΐου που θα γίνουν στην Αθήνα. Κύριε Καράγλου, θα με κατηγορήσουν ότι δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, διότι η συζήτηση προφανώς για τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας σας δίνει μεγάλα περιθώρια να αναπτύσσετε τις απόψεις σας χωρίς αντίλογο. Δεν μπορώ να είμαι εγώ αντίλογος αυτών των απόψεων. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ορισμένα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως. Η κοινή γνώμη σε αυτή τη φάση, αν θέλετε να το περιγράψω με έναν αντικειμενικό τρόπο, δεν πιστεύω ότι κάποιος Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει έναν αντικειμενικό τρόπο να κρίνει τα πράγματα δεν θα αξιολογούσε το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας έτσι όπως το περιγράφετε. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι καμιά φορά πιο σκληρή από τη γνώμη που έχει κάποιος για αυτήν. Δηλαδή, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν προβλήματα, η αγορά είναι σε μια δύσκολη φάση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουμε φαινόμενα πληθωρισμού.
βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ δεν θέλω επ' αυτών των χαρακτηριστικών να στοιχειοθετήσω σενάρια εκλογών ή άλλα τέτοια ζητήματα, αλλά πάντως θα ήθελα πολύ να ξέρω ποια είναι η γνώμη ενός βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος απέναντι σε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον καθημερινό άνθρωπο. Ναι, κύριε Ψαλιδόπουλε, θέλω να συζητάω για τα προβλήματα, γιατί όταν τα βλέπεις και όταν συζητάς για αυτά, τότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα και προσπαθείς να βρεις και τη λύση. Αν προσπαθείς να τα κουκουλώσεις, τότε λες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως, στη συζήτηση που κάναμε πιο πριν για την όμορφη Θεσσαλονίκη αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει και σε άλλη περίοδο, που θα είναι πιο έρημα τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορούμε επί ώρες να συζητάμε. Στο διατάφτα όμως. Πράγματι, υπάρχει αυτή την περίοδο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το πρόβλημα της πανδημίας. Αν και μεταξύ μας έχω αρχίσει να ανησυχώ με αυτά που βλέπω στη Σαγκάη, το αφήνουμε όμως αυτό, έτσι, γιατί προφανώς κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα και τα μέτρα που βλέπουμε είναι κάτι που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Το αφήνουμε όμως αυτό και ερχόμαστε στο ζήτημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού λαού. Και η ακρίβεια αυτή έχει μια κλιμάκωση. Μέχρι πριν από λίγο η σειρά ήταν: ένα, η ενεργειακή ακρίβεια, οι τιμές δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, δύο, η θέρμανση, τρία, η κίνηση, η μετακίνηση, και μετά ήταν στον τιμάριθμο τα τρόφιμα, τα ιδιένδυστα, οι διπόδες κτλ. Τώρα έχει αλλάξει λίγο, έχει πάει λίγο παρακάτω και σε λίγο δεν θα είναι πλέον μέσα στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, του προβλήματος η θέρμανση, γιατί δόξα τω Θεώ έχει βελτιωθεί λίγο ο καιρός, αν και τώρα τη μεγάλη εβδομάδα θα μας κάνει διάφορα παιχνίδια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι λοιπόν στο πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν ισχυρίζουμε, ούτε έχω μάθει στη ζωή μου να λέω ψέματα, ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα με τον πόλεμο. Το πρόβλημα ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμεινο. Ναι, είναι λίγο 21, πριν από τον πόλεμο. Ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμεινο του 21, όταν το πρώτο εξάμεινο του 21, λόγω lockdown, λόγω κορονοϊού, είχαμε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα. Αυτό σήμαινε ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από τις βιομηχανίες τις μεγάλες, οι οποίες ζητάνε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Σε όλο τον κόσμο συνέβαινε αυτό. Αυτό σήμαινε ότι οι βασικές πηγές για την δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, είχαν μειωμένη ζήτηση, άρα πέσαν στα τάρταρα οι τιμές τους. Ενδεικτικά αναφέρω το πρώτο εξάμεινο του 2021, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν 18 δολάρια το μεγαβάτ. Όταν από το δεύτερο εξάμεινο του 2021 και μετά απελευθερώθηκε η οικονομία, άρχισαν στο φούλι παραγωγικές δραστηριότητες, αυτόματα ζητήθηκε μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε αυτό που λέμε εμείς οικονομολόγοι η υπερθέρμανση της οικονομίας, με αποτέλεσμα οι χώρες οι οποίες έχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο, βλέπε Ρωσία, βλέπε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, βλέπε Αραβικές χώρες, βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τα σπασμένα της προηγουμένης περίοδου και ανέβηκε στα ύψη η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ενδεικτικά επίσης αναφέρω ότι τον Νοέμβριο του 2021 η τιμή του φυσικού αερίου από 18 δολάρια το μεγαβάτ το πρώτο εξάμηνο είχε πάει στα 182 δολάρια, δηλαδή είχε δεκαπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε πιέσεις πληθωριστικές, αύξηση τιμής ενέργειας, αύξηση των πηγών της θέρμανσης, αύξηση της μετακίνησης, τα πάντα. Τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση βλέπει το πρόβλημα και δεν κρύβεται ή δεν προσπαθεί να το κρύψει, γιατί είναι υπαρκτό το πρόβλημα, έτσι. Άλλωστε όλη η κοινωνία βογκάει. Προσπαθεί να το αντιμετωπίσει σε δύο επίπεδα. Πρώτο επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Οικογένειας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε στις συνόδους κορυφής. Το κατέθεσε, αλλά δυσκολεύεται να το περάσει. Συγκεκριμένες προτάσεις. Έχετε δίκιο ότι δυσκολεύεται, γιατί έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελείται από 27 διαφορετικές χώρες. Είναι διαφορετικά και πολλές φορές αντικρουόμενα τα συμφέροντα. Και γενικότερα έχουμε δημιουργήσει, όχι εγώ, δεν ήμουν εγώ υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια γραφειοκρατία η οποία είναι ανίκητη. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, πολύ μεγάλη δυσκινησία, πολλές μεγάλες καθυστερήσεις. Να αναφέρω ότι για την αντιμετώπιση του κορονοϊού τρόμαξαν μετά από 5 μήνες από τότε που ξεκίνησε να αποφασίσουν τα αυτονόητα. Κοινή προμήθεια εμβολίων, κοινή προμήθεια φαρμάκων, υπουργεία ταμείου ανάκαμψης κτλ. Ελπίζω τώρα να μην τραβήξει τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ενώ στην τελευταία σύνοδο κορυφής 24-25 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την τιμή του πλαφόν στο φυσικό αέριο, για
για μια σειρά από μέτρα για τον μη υπολογισμό, πολύ σημαντικό για την χώρα μας, των αμυντικών δαπανών στο έλλειμμα για τις κάθε χώρας, έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια για πιο άνετη δημοσιονομική πολιτική. Παρ' όλα αυτά δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Δυστυχώς τον Απρίλιο δεν γίνεται σύνοδος κορυφής, γιατί είναι το Πάσχα και των Καθολικών. Ναι. Τώρα σε χθες ήταν το Πάσχα τους. Θα έχουμε τώρα σύνοδο κορυφής το Μάιο. Και πάμε για Μάιο. Ναι. Αλλά και δυστυχώς πάλι τον Μάιο το βάλαν τελευταίες μέρες του Μαΐου. Νομίζω 30-31 Μαΐου. Αργά, ναι. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω να πάρθει απόφαση. Αλλά ως τότε δεν θα περιμένουμε, αν και το σωστό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ενιαία πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση. Ως τότε λοιπόν εμείς δεν θα περιμένουμε τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρθούν και θα ανακοινωθούν στις πρώτες μέρες του Μαΐου μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Και μάλιστα αυτή τη φορά η αντιμετώπιση του προβλήματος με την ακρίβεια της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει στην πηγή, δηλαδή στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα δίνονται κάποια χρήματα, έτσι ώστε να κρατάνε χαμηλό το κοστολόγιο. Αυτά είναι από τα ζητήματα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση. Πάντοτε όταν γίνεται μια εξέταση για ένα πρόβλημα υπάρχουν διάφορες υποθέσεις εργασίας και θα πρέπει να βγουν και τα ανάλογα κόστη, πώς στοιχίζει το καθένα. Όμως είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση και ο Γιάκος Μητσοτάκης θα αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί να αντιμετωπίσει ένα βασικό πρόβλημα, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο σπάει κόκαλα, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ και πονάει τον ελληνικό λαό. Έχουν δοθεί βεβαίως μέχρι τώρα 4 δισεκατομμύρια για μια ανάσα στο πρόβλημα αυτό, τα οποία όμως αποδεικνύεται ότι δεν φτάνουν. Και γι' αυτό το λόγο που σας είπα, αρχές Μαΐου θα υπάρξουν και νέα μέτρα. Και άρα αυτό το συνδυάσουμε με την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος που θα γίνει. Μέσα στη εβδομάδα αυτή θα ανακοινωθεί ποια θα είναι η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού που προχθές είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι γενναία και όλοι εκτιμούν ότι θα είναι τουλάχιστον 6%, μπορεί να είναι και περισσότερο. Για πρώτη φορά θα πάει το βασικό κατώτατο μισθό στα πάνω από 700 ευρώ. 703 είναι το ελάχιστο, μέχρι και 720 παίζει. Εξαρτάται πώς θα είναι, αν θα είναι 6% ή 7% ή 8%. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια ανάσα από εκεί. Θα είναι 50-60 ευρώ παραπάνω από αυτά που παίρνει σήμερα. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ενδεικτικά αναφέρω ότι ο έμφυα μεσοσταθμικά μειώθηκε κατά 35%, και αυτό θα το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όταν πάρουν το καθαριστικό του έμφυα, θα δουν ότι πράγματι έχει γίνει μια ουσιαστική μείωση, τότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ θετικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε σε άμεση επικοινωνία και επαφή με την κοινωνία. Έχουμε ανοιχτά μάτια, αυτιά, βλέπουμε, ακούμε, συνδιαλεγόμαστε. Και όπου χρειάζεται θα πάρουμε συμπληρωματικά μέτρα ή θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία καλά. Αυτή. Καλό, πάστε, σας υπόσχομαι να την συνεχίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.